τα τελευταία 1300 μέτρα στη μεγαλύτερη προπόνηση πυρηνικού εδάφους που έχει γίνει σε εργόμετρο. 4 ώρες και 51 λεπτά. Λίγο πιο κάτω από 5 ώρες θα τερματίσουμε. Εδώ στα Antonoglou, που το μόνο δεν υπάρχει είναι λογική. Η ώρα είναι πολύ αργά τα χαράματα. 1000 μέτρα στα 270 βατ. Έχω πάρει λίγο κουράγιο, σχεδόν δεν το πιστεύω. 120 χιλιόμετρα στο Mont Ventaux στη Γαλλία, στο πιο ψηλό βουνό από τα πιο ψηλά στις Άλπες, του Tour de France. Συνολικά υψομετρικά της διαδρομής γύρω στα 2400. Το πιο σκληρό ετάπ που προσφέρει τάξη για το εργόμετρό της, με μεγάλο δισκάκι. Κάτω βλέπετε τι γίνεται από την υδρότα. 5 Red Bull ανοιγμένα. Το κράνος σταγόνα έχει φύγει εδώ και ώρα. Δεν το αντέχει 5 ώρες το κεφάλι σε κλειστό χώρο. Όπως και μια φανέλα που άνοιξε, ένα τζέρσι. 6 μπουκάλια νερό. Σύνολο γύρω στα 9 λίτρα υγρά για αυτές τις 5 ώρες. Περίπου το 10% από το σωματικό μου βάρος. Έχει εξατμιστεί. 460 μέτρα με 1% κλίση στα 281 βατ. Μέτρα. Η προσομοίωση, να πούμε ότι είναι πλήρης, είναι κάτι το απίστευτο. Αργά το βράδυ να ξεκινάει κανείς και να κάνει ένα κυριολεκτικά μπρεβέτ 5 ώρο μέσα στο σπίτι του. 130 μέτρα, ας τα δώσουμε όλα, ό,τι έχει μείνει. 300 σε 400 βατ, 489 βατ, 500 βατ και ο τερματισμός. Ο κύριος Αντόνογλου στις 4 ώρες και 54 λεπτά. Σώζουμε την επίδοση και πάμε στο analyzer για να δούμε το σύνολο των στατιστικών στοιχείων. 192 watt average, 612 maximum και γύρω στις 3.244 θερμίδες σύμφωνα με το πρόγραμμα του Fortius Multiplayer. Εδώ βλέπουμε τη διαδρομή. Στο κέντρο διακρίνεται το τεράστιο Mont Ventaux στα 1500 μέτρα, 1550 περίπου. Υπάρχουν και άλλα βουνά, ένα των 500, άλλο ένα των 400 και διάσπαρτα των 100 και 150 μέτρων. Οι σφυγμοί πέφτουν σιγά σιγά στην καρδιά. Είναι πραγματικά μία από τις στιγμές που δεν περιγράφονται. Κάτι αντίστοιχο είχα νιώσει τη Σπαρτακιάδα στον τερματισμό. Όταν λες ότι θέλεις άλλη μία εβδομάδα για να ξαναντικρίσεις ποδήλατο, αλλά ξέρω πως μετά από 5 ώρες που θα κοιμηθώ το πρωί θα ζητήσω πάλι άλλη μία προπόνηση. Από την όμορφη Θεσσαλονίκη και από μία μοναδική βραδιά. Καληνύχτα σας.